Ξεκίνησε σήμερα το απόγευμα η μεταφορά προσφύγων από τα αντίσκηνα του πεδίου του Άρειος στον καταβλισμό που στήθηκε σε οικόπεδο στον Ελαιώνα. 207 πρόσφυγες, σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Τασία Χριστοδουλοπούλου, μεταφέρθηκαν με πούλμαν της πυροσβεστικής. Έξω από την είσοδο του καταβλισμού υπήρχαν πολλοί δημοσιογράφοι καθώ και ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει διάσπαρτε σε πολλού δρόμου γύρω από τον καταβλισμό. Η περιοχή δεν έχει κατοικίε και αποτελεί ουσιαστικά βιομηχανική ζώνη, με αποθήκε και εταιρείε μεταφορών. Οι δρόμοι είναι σχεδόν χωματόδρομοι και καθημερινά υπάρχει υψηλή κίνηση φορτηγών κατά τι εργάσιμε ώρε. Ο καταβλισμό αποτελείται από 89 κοντέινερ, από τα οποία τα 80 προορίζονται για διαμονή 6 έω 8 ατόμων το καθένα και τα εννέα για αποθηκευτικούς χώρους και υπηρεσίες. Το καθένα έχει παροχή νερού, μικρό θερμοσύφωνα και αποχέτευση, ενώ φαίνεται ότι έχουν εγκατασταθεί και κλιματιστικά μηχανήματα. Στον χώρο υπάρχει διαμορφωμένος παιδότοπος και στεγασμένος ανοιχτός χώρος συνάθρησης. Οι υπεύθυνοι δεν θέλησαν να κάνουν δηλώσει και ζήτησαν να μην γίνει εικονοληψία από το εσωτερικό του καταβλισμού, Επομένω, είναι άγνωστο αν υπήρχε οργανωμένη υποδοχή και αν τακτοποιήθηκαν οι πρώτε οικογένειε προσφύγων που έφτασαν σήμερα. Σύμφωνα με τι αρμόδιε υπηρεσίε, ο χώρο προορίζεται να είναι καταβλισμό ανοιχτή φιλοξενία. Ωστόσο, με το βεβαρημένο ιστορικό μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών από το ελληνικό κράτο, αλληλέγγυοι που κινητοποιήθηκαν επί ένα σχεδόν μήνα στην αυτοοργανωμένη δομή στήριξη των προσφύγων στο πεδίο του Άρεω εκφράζουν έντονη δυσπιστία για το αν ο Ελαιώνας δεν θα μετατραπεί ουσιαστικά σε στρατόπεδο συγκέντρωσης.